Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Καλώς ήρθατε σε ακόμη μία εκπομπή, στην οποία με άξονα την πολιτική θα προσπαθήσουμε να δούμε τα τεκτενόμενα και τις εξελίξεις σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Θα επικεντρώσουμε στις εξελίξεις στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όπως ήδη πρόδωσε το Γενικό Πλάνο, δεν είμαι μόνος μου. Δύο ομοτράπεζοι, δύο συνεντευξιαζόμενοι, δύο ακόμη άνθρωποι με τους οποίους θα καθορίσουμε την πορεία κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ξεκινώ ευθύς αμέσως από τον κύριο Χρήστο Κιτσόπουλο, τον επικεφαλής της Ελληνικής Αυγής στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Κιτσόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά, όπως και τον κύριο Αναστάσιο Ναθαναηλίδη, περιφερειακό σύμβουλο με την Ελληνική Αυγή στην περιφέρειά μας. Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνει ένα βήμα να μιλήσουμε για τα προβλήματα της περιφερειάς μας. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και είναι ένα βήμα στο οποίο θα έχουμε αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι μπροστά μας, για να δούμε και να καταγράψουμε και θα ξεκινήσω με εσάς θεσμικά, αλλά και επειδή σας προλόγησα κιόλας πρώτο, κύριε Κιτσόπουλε, κύριε Ναθανηλίδη, ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά και θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως. Θα ξεκινήσω, κύριε Κιτσόπουλε, είναι πολλά τα θέματα. Λιγότερο ή περισσότερο το προηγούμενο διάστημα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια εξ αυτών. Όλα αυτά θα ξεκινήσω από το νούμερο 1 τουλάχιστον βάσει επικαιρότητα αυτή τη στιγμή, ζήτημα στην περιφέρεια. Και αυτό δεν είναι άλλο από την κατασκευή του σταθμού διοδίων στη Μέστη που ήδη έχει ξεκινήσει. Ακούμε και για άλλα διόδια. Ακούμε για διόδια στον Εύρο. Ξέρουμε ότι έχει προκύψει συζήτηση και ενδεχομένως να είναι και τελειωμένη υπόθεση τα διόδια και στην Καβάλα. Ένα ζήτημα για το οποίο το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συνεδριάσει με εκτάκτος και μόνο θεματικό την Δευτέρα που μας έρχεται. Τις δικές σας θέσεις, τις δικές σας απόψεις, προκειμένου να μπούμε πιο εξειδικευμένα στο θέμα. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε κάποια πράγματα και θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά ας ξεκινήσουμε με τα τοπικά εδώ πέρα. Μιλάμε τώρα για τα διόδια. Είναι ένα από τα μεγάλα θέματα, βασικά γιατί ακουμπά τις τσέπες όλων μας. Μιλάμε τώρα για τα διόδια της Μέστης, στον δρόμο Αλεξανδρούπολης-Κομωτινής, όπου καθημερινά μετακινείται πάρα πολλοί κόσμος εδώ τοπικά, επιχειρηματίες, άνθρωποι εργαζόμενοι. Όλα αυτά θα επιβαρύνουν και τα εμπορεύματα και τους ανθρώπους, τους χαμηλόμισθους. Είναι και μία διαχωριστική, γιατί είναι σε ένα περίεργο σημείο, είναι, ας το πούμε, όπως είχε πει και ο δήμαρχός μας εδώ, ο κύριος Λαμπάκης, μία περίεργη γραμμή που χωρίζει εκεί πέρα τις περιοχές μας, τον Εύρο από την Κομωτινή, λόγω προξενείου και όλων αυτών των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Καλώς θα ήταν να μην υπάρχουν τέτοιες διαχωριστικές, έστω και νοητές διαχωριστικές γραμμές. Τα διόδια στην ουσία αυτή τη στιγμή είναι εξυπηρέτηση των μεγαλοεργολάβων όπως είναι ο Μπόμπολας, γιατί λέμε και τα ονόματα ποιοι λιμένονται αυτή τη στιγμή την Ελλάδα στα δημόσια έργα. Και δεν νομίζουμε ότι μπορούμε να συνενέσουμε έστω και κατ' ελάχιστο ότι ναι, θα πρέπει να είναι ανταποδοτικά ότι όσα χιλιόμετρα κάνουμε τόσα να πληρώνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν σηκώνει τίποτα. Ο λαός της περιοχής μας εδώ πέρα δεν μπορεί να δώσει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη του, γιατί σαν άνθρωποι που προήρθαμε από το λαό, ξέρουμε ότι ο κόσμος στις τελευταίες μέρες του μήνα, να μην πούμε από τις αρχές του μήνα, μετράει και το ευρώ, γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχουν οικογένειες αυτή τη στιγμή που δεν έχουν ούτε ψωμί. Θα μου πείτε, λαϊκή ζωή υπερβάλλω. Όχι, είναι μια ομοί πραγματικότητα που κάποιοι δεν θέλουν να τη δούνε. Αλλά ξεκινώντας τώρα για να μιλήσουμε τι γίνεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στην ουσία το Περιφερειακό Συμβούλιο, από ό,τι καταλάβαμε, δεν θέλουν και πολλοί να κουνηθούν, δεν θέλουν να φύγουν από τα τετριμένα, δεν θέλουν να έχουμε κάποιες κινήσεις οι οποίες πραγματικά θα φανούν αν είμαστε με το μέρος του κόσμου που μας ψήφισε, που μας έβαλε σε αυτή τη θέση να διεκδικήσουμε τα δίκαια της περιοχής εδώ πέρα, ή αν είμαστε απλώς κομματόσκυλα κάποιων περιφερειακών παρατάξεων που κάνουμε κάποια πράγματα για το Θεαθήνα και στην ουσία αποτέλεσμα μηδέν. Γιατί μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ειδικά εμείς, οτιδήποτε και να πούμε δεν βγαίνει στον αέρα, είμαστε αποκλεισμένοι. Ευχαριστούμε πολύ το κανάλι σας που μας δίνει βήμα να μπορούμε να μιλήσουμε και ενδεχομένως είναι από τις λίγες φορές που μπορούμε και μιλάμε σαν Περιφερειακή Συμβούλη για περιφερειακά θέματα. Εμείς είμαστε υπέρ του να γίνει μια πολύ δυναμική κινητοποίηση. Είχαμε συζητήσει άτυπα μέσα στην περιφέρεια να κατεβούμε όλοι στην περιοχή των διοδίων, σύσσωμα του Περιφερειακό Συμβούλιο, να κλείσουμε την περιοχή, να απαιτήσουμε να σταματήσει η κατασκευή διοδίων και στο κάτω-κάτω ας έρθουν οι αρχές να συλλάβουν σύσσωμα του Περιφερειακού Συμβούλιο, γιατί ένα Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν βγάζει μια ομόφωνη απόφαση, σημαίνει ότι εκπροσωπεί το 100% του λαού της περιοχής. Είναι έτσι, δεν είναι? Από τη στιγμή λοιπόν που το 100% του λαού της περιοχής δεν αντέχει και δεν θέλει τα διόδια,
θα πρέπει και η κυβέρνηση να σκύψει πάνω εδώ στο πρόβλημα και να ακούσει και όχι να κάνει τα χατήρια των μεγάλων εργολάβων. Το κρατώ κύριε Τσόπουλε. Μια ανωτελεία πρωτίστως και προφανώς να πω και να το κλείσω εδώ ότι για εμάς όλες οι απόψεις φιλοξενούνται και όλες οι απόψεις έχουν βήμα. Διαχρονικά το έχουμε αποδείξει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Κρατώ την ουσία των λεγόμενων σας και θέλω να σταθώ, κύριε Ναθανελίδη, και στην περιοχή της Καβάλας και ρίχνοντας έτσι τη ματιά και τη στόχευση και στην έτερη πλευρά, την δυτικότερη πλευρά της περιφέρειάς μας. Ακούστηκαν και μας το μετέφερε και ο Τάσος Μαρκουλίδης στο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα για διόδια και στην περιοχή του Αγίου Σύλλα. Έχουμε τα διόδια της Μέστης, έχουμε το ζήτημα της κινητοποίησης, της μαζικής κινητοποίησης και της δυναμικής κινητοποίησης που θέτει η παράταξη. Θέλω να τα συνθέσουμε όλα αυτά μαζί και να σας ρωτήσω επιπροσθέτως αν τελικώς ένα ψήφισμα της περιφέρειας έχει δύναμη. Ακούγεται, το παίρνουν υπόψη οι υπουργοί και τα κέντρα των αποφάσεων. Θα σας πω το εξής, καθώς εγώ εκλέγουμε από την Περιφερειακή Ένωτα Καβάλας και είμαι περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφερειακή Ένωτα της Καβάλας και θα γίνει από τα νέα. Με τον σταθμό που θα γίνουν, τα νέα διόδια που θα γίνουν θα είναι και στην Καβάλα. Αυτό το σταθμό ζεδίων θα επιβαρύνει πάρα πολύ οικονομικά τους κάτοικους και του Δήμου Καβάλας, οι οποίοι στην Καβάλα έχουμε ψηφίσει στην περιφέρειά μας ένα ψήφισμα ήδη πριν δύο μήνες. Το οποίο ψήφισμα αυτό το πήραμε σε ψήφισμα, δεν πιέσαμε καθόλου την κεντρική εξουσία, γιατί η κεντρική εξουσία έχει λάβει την απόφαση από το τρίτο μνημόνιο που υπογράφηκε ότι θα πρέπει να γίνουν αυτοί οι νέοι σταθμοί διοδίων, οι θα πρέπει να εξοικονομήσουν χρήματα ή μεγαλοεπιχειρηματίες, ούτως ώστε να επιβαρύνουν και οικονομικά τους Έλληνες πολίτες. Στην περιφέρεια έχει ήδη γίνει ένα ψήφισμα. Πάμε ξανά τη Δευτέρα να ξαναγίνει το δεύτερο ψήφισμα. Ουσία μηδέν, πιστεύω. Η δική σας πρόταση, το κρατώ κύριε Ναθανελίδη, η δική σας πρόταση κύριε Κιτσόπουλε είναι η δυναμική κινητοποίηση. Την έχετε εκφράσει μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αν όχι θα την εκφράσετε εκ νέου και σίγουρα τι απάντηση περιμένετε να πάρετε, καθότι η συνεδρίαση θα γίνει είναι μονοθεματική, είναι ειδική και έχει να κάνει ακριβώς και μόνο με το ζήτημα της κατασκευής των νέων σταθμών διοδίων. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι σαν παράταξη μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε ήδη τοποθετηθεί. Όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει στο βίντεο που υπάρχει που μεταδίδεται κάθε συνεδρίαση να δει τι ακριβώς είπαμε. Επίσης θα ήθελα να πω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο στην ουσία είναι μία συζήτηση μέσα σε τέσσερις τείχους που αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο προήρθε από τις εκλογές όταν ήταν συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και ήταν αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε μία, ας το πούμε, γιατί εμείς δεν κρυβόμαστε, μιλάμε ξεκάθαρα ότι η Ελληνική Αυγή είναι η φωνή της Χρυσής Αυγής μέσα στην περιφέρεια, άσχετα αν αυτοί οι κύριοι θέλουν να θεωρούνται ανεξάρτητοι για το θεαθήνε, γιατί στην ουσία εκεί πέρα γίνεται ένα θέατρο του παραλόγου. Προσπαθεί κάποιος να κάνει αντιπολίτευση, ενώ κομματικά προέρχεται από τον ίδιο χώρο, στην ουσία κοροϊδεύουν τον κόσμο εκεί πέρα μέσα. Η πραγματικότητα είναι ότι η μόνη αντιπολίτευση είμαστε εμείς παντού γενικά και είμαστε η έκφραση της Χρυσής Αυγής. Αυτό τους καίει, αρκετούς τους καίει αυτό το πράγμα. Θα ήθελα πολύ να μην ακούγεται καθόλου η φωνή μας και το καταφέρνουν, ακόμα απειλώντας και τηλεοπτικούς σταθμούς της Κομωτινής να μην μας βγάζουν στον αέρα γιατί θα τους κάψουν και δεν έχουμε φωνή. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Από εκεί και μετά. Συγγνώμη, πρέπει να ρωτήσω περισσότερα πάνω σε αυτό. Αυτές οι απειλές έρχονται από ποιους, από περιφερειακούς συμβούλους, όχι, από έτερα κέντρα. Αυτές είναι από το παρακράτος. Αντίθετο χώρο. Από το παρακράτος. Μιλάμε για τους αναρχικούς, τους οποίους είναι γνωστοί από ποιους χώρους προέρχονται, τους ξέρει η ασφάλεια και η αστυνομία και απλώς δεν κάνουν τίποτα. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα, μας το είπαν και οι ίδιοι άνθρωποι του καναλιού. Και δεν γίνεται τίποτα. Στην πραγματικότητα ζούμε, υφιστάμεθα εμείς μια τρομοκρατία ανευπροηγουμένου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά για να έρθουμε στο θέμα μας, στα περιφερειακά συμβούλια, γιατί γίνεται μια συζήτηση μέσα στην περιφέρεια μεταξύ κουφών, ας το πούμε. Έρχεται ο καθένας, λέει τα δικά του, τελειώνει, φεύγει και στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Να μιλήσουμε για τον αγωγό ΤΑΠ, να πούμε δηλαδή για σημαντικά θέματα, για τα αναχώματα, για τις πλημμύρες. Έχουμε καταθέσει ερωτήσεις για τις πλημμύρες. Ούτε πέρασε ποτέ, ούτε συζητήθηκε ποτέ. Την παρήθηκε ο χρόνος, τώρα έρχεται καλοκαίρι. Θα συνεχίσει πάλι επαόριστον αυτό να γίνεται. Καταθέτουμε κάποιες ερωτήσεις να δούμε τι γίνεται, ποιος
Έχει κάποιες προτάσεις, θα γίνει κάτι διαφορετικό, κάθε χρόνο θα γίνονται τα ίδια. Εμείς θα βρισκόμαστε εκεί πέρα μέσα να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και να ξαναγίνονται έξω τα ίδια. Αυτή είναι η δουλειά μας, δηλαδή να βολευτούμε σε κάποιες καρέκλες κάποιοι και να λέμε ότι κάτι κάνουμε. Επειδή αναφερθήκατε, ελάτε κύριε Ναθανίδη. Να προσθέσω πάνω σε αυτό που λέει ότι τα κύρια ζητήματα της περιφέρειάς μας έρχονται πάντα για ψήφισμα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο πρωτοτελεσμένων την κεντρική πολιτεία. Δεν λαμβάνουμε καμία απόφαση εμείς για τους Έλληνες, για τους κατοίκους της περιφέρειάς μας. Πάντα έρχονται. Όπως μία ερώτηση που είχαμε κάνει μία τοποθέτηση πάνω στην έλλειψη της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Υπήρχε έλλειψη προσωπικού. Τότε ο αείμνηστος κ. Παυλίδης το είπε ομά. Λόγω μνημονίων δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις. Με τη ζώνη όσο είχαμε μεγάλα προβλήματα. Στον Δήμο Καβάλα, στο Σπαθέσιο, στο Δήμο Νέστου, δεν είχαμε κανέναν κτηνίατρο. Ερχόταν κάθε Τρίτη ένας. Ενώ είχαμε δύο, μετά δεν είχαμε κανέναν. Υπήρχαν πολλά προβλήματα και στο Δήμο Νέστου. Και πάνω απ' όλα έρχονται ψηφίσματα στην περιφέρεια. Ψηφίζουμε θετικά ότι είμαστε κατά αυτών, αλλά η κεντρική πολιτεία αποφασίζει ήδη, τα ήδη προαποφασισμένα που έχουν πάρει εντολές από τους εταιρείες. Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, να μιλήσουμε για την υποβάθμιση των τελωνίων. Αποτέλεσμα να έχουμε παραοικονομία, έτσι, να έχουμε λαθρεμπόριο. Ένα απλό παράδειγμα να σας πω για τους αγρότες. Πηγαίνουν Βουλγαρία, Τουρκία και παίρνουν φυτοφάρμακα τα οποία ήδη απαγορεύονται εδώ στη χώρα μας με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η δημόσια υγεία αλλά και οι ίδιοι αγρότες. Αυτά τα γνωρίζουν. Δηλαδή, υποβαθμίζοντας ένα τελωνίο, μην μπορώντας να γίνουν σωστοί έλεγχοι. Δεν γνωρίζουν όλοι ότι θα έχουμε μια παραοικονομία, ότι όλοι θα περνάνε απέναντι, θα γεμίζουν τα αυτοκίνητα και θα περνάνε με αποτέλεσμα να μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, σαν περιφέρεια, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα για την υγεία. Θέλω να σταθώ στο ζήτημα του τελωνίου, κύριε Κετσόπουλη, γιατί υπάρχει τεράστιο θέμα. Άλλωστε το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι και εποχές και περίοδους στις οποίες υπάρχει μεγάλη κίνηση ένθεν κακήθεν στα σύνορα. Γνωρίζουμε πολύ περισσότερα από ό,τι μπορούμε να πούμε. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο ζήτημα, κύριε Κετσόπουλη, να ζητήσω μία πρόταση, μία λύση ενδεχομένως για το ζήτημα. Τι θα μπορούσε να γίνει από τη στιγμή που είναι αυτονόητη η απάντηση της κεντρικής πολιτείας ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα, ότι δεν μπορούν να δοθούν χρήματα από την πλευρά της Τουρκίας. Βλέπουμε λιγότερο προσωπικό να λειτουργεί και πολύ ταχύτερη εξυπηρέτηση τόσο στα εμπορεύματα, όσο και στη διακίνηση ανθρώπων, όσο και στη διακίνηση προσωπικού. Τι μπορεί να γίνει να στη δική μας πλευρά? Εδώ πέρα κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Οι κυβερνήσεις κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δηλαδή γίνεται ένα θέατρο του παράλογου στην ουσία. Εμείς ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και ο κόσμος πλέον έχει αγανακτήσει, γιατί γενικά έχουν απαξιωθεί όλοι οι πολιτικοί και μαζί με αυτή την απαξίωση παίρνει μπάλα και εμάς και όλους. Βασικά και οι 300 λέμε πάντα. Να καεί η Βουλή κτλ. Κτλ. Που λέει ο κόσμος από αγανάκτηση. Γιατί ξέρουν πλέον ότι είναι αυθαίρεγγια πρόσωπα οι πολιτικοί. Έτσι μας έχουν καταντήσει, έτσι έχουν καταντήσει την πολιτική. Στα τελωνία λέμε τώρα, έτσι. Δεν μπορούν να γίνουν σωστοί έλεγχοι. Να πούμε στα σύνορα τι να πρωτοποιεί ο κάθε ένας πολίτης που τα ζει αυτά. Όταν δεν μπορείς να επανδρώσεις και δεν νομίζω ότι πλέον θα μπορέσει να γκρεμιστεί η οικονομία του κράτους ή της περιοχής μας εδώ πέρα, αν προσληφθούν 5-10 υπάλληλοι να γίνεται σωστά η δουλειά ή να μπουν 5 μηχανήματα να μπορούν να λειτουργήσουν σωστά, όταν κράτη που πριν θεωρούσαμε ότι ήταν τριτοκοσμικά όπως η Βουλγαρία, τελικά είναι πολύ ανώτερα από εμάς. Πάρα πολύ ανώτερα από εμάς. Και εμείς ούτε καν θα μπορούμε να τους φτάσουμε σε λίγο καιρό αυτούς τους ανθρώπους. Και για ποιος ευθύνεται αυτό? Εμείς οι ίδιοι που πάμε και ψηφίζουμε τις ίδιες κυβερνήσεις να μας κοροϊδεύουν οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν ευθύνεται κανένας άλλος. Εμείς ευθυνόμαστε, γι' αυτό πρέπει να πάμε να κοιταχτούμε σε ένα καθρέφτη και όταν αγανακτούμε να φωνάζουμε τον καθρέφτη μας. Στο πολιτικό σκέλος θα σταθώ στο δεύτερο μέρος, ιδιαίτερα κύριε Κετσόπουλε. Σας είπα ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Δεν θέλω να αναφερθώ γιατί γινόμαστε κάποια στιγμή γραφή και λέμε τα ίδια και τα ίδια για τις ζωονόσους. Δηλαδή πράγματα περνούσαμε από την Τάφρο που υπάρχει εδώ μετά το Σαψί, αν δεν κάνω λάθος, και η Τάφρος την περίοδο που είχε καραντίνα δεν είχε καν υγρό μέσα. Μιλάμε για κτηνίατρους. Εδώ στην Αλεξανδρούπολη ένας άνθρωπος υπάρχει. Επειδή τυχαίνει να είμαστε μαζί στο γραφείο, γιατί το γραφείο της περιφέρειάς μας, του περιφερειακού μας γραφείου είναι στο κτηνιατρίο μέσα και συζητάμε τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος είναι. Καλά, μπορούμε να βάλουμε συζήτηση και το κέντρο εξωτικών νοσημάτων της Ορεστιάδας επίσης. Ναι, ακούει κανένα κέντρο εξωτικών νοσημάτων και φαντάζεται διαβαλκανικό κέντρο εξωτικών νοσημάτων και ξέρω εγώ, φαντάζεται διάφορα. Αυτά όλα μόνο στα χαρτιά είναι. Και περιμένουμε τώρα έναν αγωγό ΤΑΠ να έρθει δήθεν για αντισταγμιστικά ωφέλη να πούμε ότι θα λειτουργήσουν το εξωτικό κέντρο νοσημάτων στην Ορεστιάδα. Δηλαδή, κάπου θα υπάρχει και κάποια ντροπή να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε 5 βασικά πράγματα, να μπορεί να λειτουργήσει σωστά εδώ πέρα η περιοχή μας.
Κύριε Ναθαναηλίδη, ελάτε. Να συμπληρώσω στην πρόσφατη διαβούλευση που είχαν στην Καβάλα για τον αγωγό ΤΑΠ. Δεν μας είχαν καλέσει καθόλου και την παράταξή μας. Ο Δήμαρχος Καβάλας στους πίνακες αποδεκτών. Στους αποδέκτες είχε όλους τους επικεφαλής των παρατάξεων πλην της Ελληνικής Αυγής. Εμείς πήραμε το έγγραφο αυτό από την περιφέρεια μας, το κοινοποίησε. Άρα δηλαδή στη σύσκεψη που έγινε η Ελληνική Αυγή πάλι ήταν απ' έξω. Παραβρεθήκατε, κύριε Ναθαναηλίδη, αλήθεια, πήγατε στην σύσκεψη? Όχι, δεν ήμασταν καλεσμένοι, δεν παραβρεθήκαμε. Και εμείς ήμασταν η πρώτη παράταξη που αντιθήκαμε κατά, ψηφίσαμε κατά της όδευσης του ΑΓΟΤΑΠ και υπέρ στο να αλλάξει η όδευση του ΑΓΟΤΑΠ. Πέραν αυτό, στη διαβούλευση αυτή που έγινε ήταν εντελώς προσχηματική. Στην ουσία δεν πάρθηκε καμία απόφαση. Η κοινοπραξία του ΤΑΠ, οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας του ΑΓΟΥ ΤΑΠ δεν έδωσαν καθόλου εχέγγυα ούτε για την αλλαγή όδευσης, ούτε και για την ασφάλεια, μα ότι γίνει κάποιο ατύχημα. Παρ' όλα αυτά, ούτε η κεντρική εξουσία μπορεί να λάβει αποφάσεις. Έδωσαν να καταλάβουν στους παρευρισκομένους ότι οι αποφάσεις που θα παίρνονται θα είναι μόνο από τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας, ούτε καν η κεντρική πολιτεία. Η οποία, οι εκπρόσωποι του ΑΓΟΤΑΠ δεν σέβονται ούτε την πολιτιστική, ούτε την πολιτιστική κληρονομιά μας, ούτε τις δασικές εκτάσεις οι οποίες θα περάσει ο ΑΓΟΣΤΑΠ, καθώς και στα Τενάγη, η οποία υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα να γίνει κάποια ζημιά. Θέλω να σταθώ. Μιλάτε για την όδευση, κύριε Ναθαναηλίδη. Πέρα όμως θα πω κάτι. Είμαστε για γέλια. Είμαστε για γέλια. Γιατί θέλω να μου πείτε ένα κράτος σε όλο τον πλανήτη που περνά αναγωγή και δεν παίρνει τέλη διέλευσης. Δηλαδή το κάνουμε για την ψυχή της μάνας μας. Κάπως έτσι το αισθανόμαστε εμείς. Είναι έτσι ή δεν είναι? Ενδιαφέρον θα έχει. Ξέρετε, κύριε Στόπουλο, το καλό με το να κάθεσαι σε αυτήν την καρέκλα είναι συνήθως ότι απευθύνεις εσύ τα ερωτήματα. Ναι. Αφήνω το ερώτημα ρητορικά και το μεταφέρω αυτού στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, μόνο επειδή θέλω να σταθώ στο ζήτημα της όδευσης και επειδή μιλούμε για όδευση, μιλούμε για χάραξη οδικών και όχι μόνο αξώνων, θέλω να σταθώ και να ρωτήσω γιατί έγινε μια αντίστοιχη σύσκεψη, μάλλον συσκέψεις επί συσκέψεων και για τον Ε61. Και επειδή θα πάω στους κάθετους άξονες, κύριε Κιτσόπουλε, στην πονεμένη ιστορία των κάθετων αξώνων με αιχμή τον κάθετο άξονα του Εύρου, θέλω να ρωτήσω τι έγινε τελικώς, κύριε Ναθαναηλίδη, με τον Ε61 και τι διεξήχθη και ποια απόρρεια υπάρχει από τις συζητήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το από πού θα περάσει τελικά ο δρόμος. Μιλάτε για τον κάθετο άξονα του Ε61. Για τον Ε61 δράμα Καβάλα. Είχαν γίνει διαβουλέψεις πάνω σε αυτό το κάθετο άξονα. Είχαν φέρει μεγάλες αντιρρήσεις οι κάτοικοι των περιοχών που θα περνούσε ο κάθετος άξονας, ειδικά στο δάσος του Βασιλάκη Αγίου Σύλλα. Μάλιστα, οι κάτοικοι που έγιναν η συζήτηση έδωσαν ένα νέο χώρο που θα περάσει ο δρόμος, ο οποίος θα ξεκολουθούσαν και χρήματα, αλλά οι εκπρόσωποι είπαν ότι αυτό έχει ήδη αποφασιστεί, αυτό θα γίνει. Μάλιστα. Και δεν ρώτησα τυχαία για τον Ε61, κύριε Κιτσόπουλε, γιατί θα μπω σε ένα από τα θέματα τα οποία έχω χάσει το μέτρημα του πόσα περιφερειακά συμβούλια, πόσους περιφερειάρχες και πόσους εν τέλει πόσα κόμματα και πόσους πρωθυπουργούς έχουν απασχολήσει εντός και εκτός εισαγωγικών το ζήτημα της ολοκλήρωσης των κάθετων αξώνων, ιδίως το ζήτημα της ολοκλήρωσης του κάθετου άξονα. Έχουμε και άλλα ανέκδοτα να πούμε. Αυτό το πράγμα. δεν είναι μόνο ότι πρέπει λίγο να το κάνουμε αστείο το θέμα, γιατί είμαστε αστεί, είμαστε γελίοι στην πραγματικότητα. Όταν εγώ πριν το 99 ανεβοκατέβαινα στο Άρδο στην Ορεστιάδα για κάποιους προσωπικούς λόγους και βλέπω ότι ο δρόμος από το 99 και σήμερα έχουμε 2017 παραμένουν ακόμα στις περιοχές του Δημοτήχου όπως ήταν εκείνη την περίοδο, είναι και τώρα, δηλαδή μιλάμε για μία γενιά. Εδώ όμως θα πρέπει να δούμε και κάτι άλλο για να καταλάβουμε το πόσο ξεφτυλισμένο είναι το ελληνικό κράτος. Τι θέλω να πω με αυτό? Και μιλάω με τα λόγου γνώσης. Θα σας παρακαλέσω να κοιτάξετε το έργο του αγωγού του ίδιου, του αγωγού ΤΑΠ. Πόσα χιλιόμετρα είναι από τη στιγμή που μπήκε στην Ελλάδα μέχρι τη στιγμή που θα βγει? Δουλεύουν 530 κάτι. Με φρενήρες ρυθμούς. Ούτε αργίες, ούτε χιόνια, ούτε κρύα, ούτε βροχές. Δεν σταματάει το έργο. Πρέπει να παραδειγματιστούμε πώς δουλεύουν αυτοί και να δούμε πώς θα δουλεύαμε εμείς. Το έργο θα τελειώσει ενδεχομένως και πιο νωρίς. Οι εργασίες ολοκληρώνονται. Το θέμα είναι ότι αν αυτό το έργο το αναλάβαιναν Έλληνες να το φτιάξουν, δεν ξέρω σε πόσες δεκαετίες θα τελείωνε.
Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Ας το κοιτάξουμε όλοι. Σε αυτό το έργο δουλεύουν περί τα 1000 άτομα εδώ στην περιοχή μας. Να δούμε πώς δουλεύουν κάποιες σοβαρές εταιρείες, πώς γίνεται η δουλειά πραγματικά και να δούμε πώς δουλεύει και το ελληνικό κράτος. Θα σταθώ και στο θέμα ότι από αυτόν τον αγωγό, γιατί σταθήκαμε και εμείς μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είπαμε κάποια πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να μην παίρνει η Ελλάδα τέλη διέλευσης, δεν είναι δυνατόν να μην παίρνει αέριο, και όμως το αέριο αυτό θα πάει στην Ευρώπη. Και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο τότε είχαμε πει, γιατί είπαμε εκπροσωπούμε τη Χρυσή Αυγή και πρέπει να το λέμε, γιατί ο κόσμος ενδεχομένως να μην έχει ακούσει η Ελληνική Αυγή. Αντί να μιλάμε για τα δικά μας τα αέρια, πώς θα βγούνε, εδώ μιλάμε, υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίου όπως ο Ζελελίδης στο Πανεπιστημίο Πατρών που λέει μόνο τα αέρια, το αέριο που υπάρχει στη λεκάνη του Ηροδότου φτάνει για να τροφοδοτήσει όλη την Ευρώπη για 50 χρόνια. Αντί να συζητάμε το πώς θα βγει το δικό μας αέριο, είναι να τρελαίνεσαι. Δηλαδή, γιατί να ΟΖ του 12 που έλεγε ο Σαμαράς, μόνο και μόνο γιατί η Χρυσή Αυγή έλεγε για ΟΖ, ακόμα γίνεται ΟΖ, εκεί πως την έκανε την ΟΖ, βγάζει και τα κοιτάσματά της. Εμείς ακόμα είμαστε στα λόγια. Μην μου ανοίξετε μόνο το ζήτημα των υδρογονανθράκων, γιατί θα χρειαστεί να το να κάνουμε τουλάχιστον τις 4 εκπομπές στη σειρά, κύριε Κιτσόπουλε. Να κλείσουμε αυτό που λέει. Έλατε, δεν τελειώσε. Έλατε. Η τοποθέτησή μας λοιπόν μέσα εκεί πέρα ήταν ότι αντί να συζητάμε για τα δικά μας, συζητάμε πώς θα γίνει η λιγότερη ζημιά για την αλλαγή διέλευσης του αγωγού. Και στο κάτω-κάτω οι ίδιοι άνθρωποι του αγωγού είπαν ότι εσείς δεν έχετε καμιά αρμοδιότητα. Εμείς μιλάμε με την κυβέρνηση. Δηλαδή στην ουσία. Μας θεωρούν ένα διακοσμητικό στοιχείο προς κάποιοι άνθρωποι που λένε κάποια λόγια. Και ουσιαστικά αυτός ο αγωγός ισχυροποιεί τη γεωπολιτική της θέση της Τουρκίας ως ενεργειακό διάλογο μεταξύ Κασπίας και Ευρώπης. Πράγμα που μπορούσαμε εμείς να συνάψουμε μία σχέση έναν αγωγό από τη Ρωσία και όπως να έχουμε και εμείς, όπως Μπουργκάζα Αλεξανδρούπολη, και να έχουμε και κάποιο όφελος από τη διέλευση. Θέλω να σταθώ, αλλά δεν θα προλάβω να το κάνω. Θα βάλω μια νοτελεία. Θα επιστρέψουμε όμως με το ζήτημα του αγωγού και όχι μόνο. Έχω και μια πολύ μια παρένθεση τελευταία που θα κάνω για τον αγωγό. Για να κλείσουμε αυτό το μέρος, κύριε Κιτσόπουλε. Θα ήθελα να πω ότι περνάει από ζώνες υψηλής παραγωγικότητας, από τρυφώνες, από αρχαιολογικούς χώρους. Όταν λοιπόν συζητούσα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και εδώ θέλω να τολίσω για την ιδιαιτερότητα της περιοχής μας, όταν γινόταν το ψήφισμα μέσα στην περιφέρεια. Άσχετα με την πολιτική θέση που είχαν οι παρατάξεις μέσα, όλοι όσοι προσδιορίζονται Τούρκοι μέσα εκεί πέρα, άσχετα σε ποια παράταξη αν ήταν, αν πρόσκειται να πούμε στο Πασόκ, στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΣΥΡΙΖΑ ή όπου αλλού, όλοι ψήφισαν να περάσει. Δηλαδή, όπου μπορούσε να γίνει περισσότερη ζημιά να γίνει, ναι. Αυτή ήταν η γραμμή της Άγκυρας. Μιλάμε και λέμε τα πράγματα όπως είναι. Για να ξέρει και να γνωρίζει ο κόσμος τι ανθρώπους έχουν στα κόμματα αυτά. Και ποια συμφέροντα εκπροσωπούν. Εμείς λέμε την αλήθεια. Όποιος θέλει να μας πει κάτι, είμαστε εδώ να μας το πει. Αναφέρεστε στο πρόσφατο περιστατικό του Συμβούλου της Παράταξης του κυρίου Καραλίδη της Κοινωνικής Συμμαχίας, όχι, έχει να κάνει με έτερο συμβούλιο. Και αυτό είναι ένα δείγμα. Ένα δείγμα γραφής είναι και αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε στην ψηφοφορία που έγινε, όλοι ήταν υπέρ του να περάσει ο αγωγός όπως είναι, ενώ οι υπόλοιποι όλοι είχαμε πει να γίνει η αλλαγή όδευσης. Ζητώ μια ανωτελεία. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Επιστρέφω, κύριε Ναθαναηλίδη, και επιστρέφουμε με εξίσου ενδιαφέροντα θέματα. Μείνετε μαζί μας. Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με τον επικεφαλής και τον περιφερειακό σύμβουλο, με τους περιφερειακούς συμβούλους της Ελληνικής Αυγής στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο κύριος Χρήστος Κιτσόπουλος και ο κύριος Τάσος Ναθαναηλίδης είναι μαζί μας για το δεύτερο μέρος. Είχαμε αφήσει την συζήτηση παίρνοντας αφορμή από το ζήτημα της όδευσης. Μπήκαμε στο ζήτημα της όδευσης του ΤΑΠ, κύριε Κιτσόπουλε, και θέλω να σας ρωτήσω εδώ, επειδή συζητήθηκε και μέσα στο περιφερειακό συμβούλιο, συζητήθηκε και ζητήθηκε και η άποψη του πρώτου βαθμού της αυτοδιοίκησης. Η πρόταση της Ελληνικής Αυγής για τα αντισταθμιστικά του ΤΑΠ, ποια ήταν, ποια είναι, αν παραμένει. Εμείς καταρχήν, να ξέρει ο κόσμος, γιατί είπαμε εκπροσωπούμε τη Χρυσή Αυγή, η θέση μας είναι εντελώς αντίθετη. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να μην υπάρξει ο αγωγός, θα ήταν ευχής έργο για μας, γιατί αυτή τη στιγμή κάνουμε την Τουρκία ένα ελεγκτή της περιοχής εδώ, κρατώντας αυτή τα κηδιά και στην ουσία. Είπα και προηγουμένως ότι θέλω να μου πείτε ένα κράτος που δεν παίρνει τέλη διέλευσης. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να πάρει αέριο τουλάχιστον οι μεγάλες πόλεις της Βορείου Ελλάδος.
Στην πραγματικότητα εδώ παίζουν μεγάλα γεωστρατηγικά συμφέροντα. Ο αγωγός αυτός θέλει στην ουσία να σπάσει το μονοπόλιο του Πούτιν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το αζέρικο αέριο. Το θέμα είναι, δεν ξέρουμε αν υπάρχει αέριο για να γεμίσει και να γίνει όλη αυτή η ιστορία, αλλά σε καμία περίπτωση η Ελληνική Αυγή δεν συνενεί σε αυτό το πράγμα. Καθόμαστε και συζητάμε τώρα πώς θα περάσει και πώς θα έχει λιγότερες ζημιές κτλ. Αντί να συζητάμε για το δικό μας αέριο, να συζητάμε για τα δικά μας κοιτάσματα, να συζητάμε πώς η Ελλάδα επιτέλους θα παράγει αυτό το έργο, στην ουσία, για να πούμε την πραγματικότητα, είναι μια αρπαχτή. Αρπαχτή για ποιους? Αρπαχτή για τους εργολάβους καταρχήν, και δεύτερον, σε μια περίοδο κρίσης δίνει κάποια λεφτά για ένα μικρό χρονικό διάστημα σε πολίτες της περιοχής μας, γιατί να πούμε ότι περί τα 1000 άτομα δουλεύουν εδώ σε αυτόν τον αγωγό και τρώνε ψωμί αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε όμως τι θα γίνει σε ένα χρόνο που θα φύγει ο αγωγός. Όλοι αυτοί θα βγουν στην ανεργία. Άρα λοιπόν δεν κερδίζουμε στην ουσία τίποτα. Είναι μία ένεση που γίνεται εδώ στην περιοχή μας και γενικά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, και τίποτα παραπάνω. Εξυπηρετούμε ξένα συμφέροντα και εμείς παραγωνίζουμε τα δικά μας, τα θάβουμε, ρίχνουμε μία ταφόπλακα πάνω στα ελληνικά κοιτάσματα, δεν ασχολείται κανένας και τέλος. Μία ερώτηση πάνω σε αυτό, κύριε Κιτσόπουλε. Από τη στιγμή που διαφαίνεται και είναι γραμμή κυβερνητική πλέον, έχει διαφανεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση, το έχει ενστερνιστεί και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ότι θα προχωρήσει σε ιδιωτικοποίησεις. Από τη στιγμή που δεν δυνάμεθα να αξιοποιήσουμε λοιπόν δική μας περιουσία, θα την δώσουμε προς αξιοποίηση στους ιδιώτες. Η θέση της Ελληνικής Αυγής στο ζήτημα, και αν τελικώς μπορούμε, αν διαπραγματευτούμε σωστά τις εν γέννη συμφωνίες, να πάρουμε ωφέλη από την ιδιωτική ή από μία ιδιωτική. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε κανένα όφελος από την ιδιωτικοποίηση. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να κατονίσει ο κόσμος κάποια πολύ απλά πράγματα. ΔΕΗ, δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, έτσι. Να σας θυμίσω, εγώ είμαι κάποια ηλικία, για τους νεότερους. Πρώτα ήταν ιδιωτική η ΔΕΗ. Κάποια στιγμή πριν το 65-67 ήταν ιδιωτική. Μικρά εργοστάσια με διζελοκινητήρες έδιναν ρεύμα. Έγινε κρατική κάποια στιγμή η ΔΕΗ. Δηλαδή πάρθηκαν από τους ιδιώτες, έγινε κράτος, έγιναν μόνιμοι οι υπάλληλοι όσοι ήταν στον ιδιώτη, και άρχισε σιγά σιγά η ΔΕΗ να γίνεται ένας κολοσσός, ένα μονοπόλιο στην ουσία, που παράγει και κοινωνικό έργο. Δηλαδή σε ένα απομακρυσμένο χωριό κανένας ιδιώτης δεν θα πήγαινε να δώσει ρεύμα σε 10 σπίτια, η ΔΕΗ όμως πήγαινε και έδινε. Παράγει και κοινωνικό έργο. Αυτός ο κολοσσός λοιπόν, το μονοπόλιο, θέλω να μου εξηγήσει κάποιος λογικός άνθρωπος πώς κατάφεραν και το έκαναν ελληματικό, το κόβουν κομμάτι και το πουλάνε σε ιδιώτες. Δηλαδή πουλάμε και κομματιάζουμε κάθε τι που παράγει, που μας αποφέρει κέρδος, και στο κάτω-κάτω δεν είναι μόνο το κέρδος. Εδώ μιλάμε για ενέργεια. Η ενέργεια ενός κράτους δεν πουλιέται κατά τη Χρυσή Αυγή. Κάποια πράγματα πρέπει να παραμείνουν υπό κρατικό έλεγχο. Τελεία και παύλα. Τηλεπικοινωνίες, ενέργεια. Κάποια πράγματα πρέπει να είναι υπό κρατικό έλεγχο. Λιμάνια και αεροδρόμια, τα οποία συζητιούνται και έχουν ήδη. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε οτιδήποτε παράγει, οτιδήποτε μας αφήνει κέρδος. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Το αεροδρόμιο της Κέρκυρας που υποτίθεται πουλήθηκε, μόνο τα κέρδη ενός χρόνου είναι αυτά που πήραμε εμείς. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να ξεπουλάμε ό,τι μας δίνει χρήμα. Μετά τι θα γίνει, τι θα έχουμε? Αυτό πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος, ότι στην ουσία είμαστε ναυαγοί σε ένα νησί, δεν έχουμε να φάμε, κόβουμε τα χέρια μας και τα τρώμε. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, έτσι, για να γίνω όμως με παραδείγματα, να κατανοήσει ο κόσμος τι γίνεται. Πώς θα μπορέσει μετά η Ελλάδα να παράγει, να έχει κάτι? Τι θα κάνουμε δηλαδή? Τους πουλάμε αυτό που παράγουν και μετά αυτό που παράγουν αυτοί μας το πουλάνε πίσω? Αυτό κάνουμε? Ο ιδιώτης είναι τρελός δηλαδή, να έρθει να πάρει κάτι που δεν αξίζει? Κρατώ το ερώτημα και το μεταφέρω στους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακούν, κύριε Κιτσόπουλε. Κύριε Ναθανελίδη, επειδή συζητούμε εν γέννη για τις οικονομικές εξελίξεις, και σε αυτό το ερώτημα θέλω μετά απάντηση και από εσάς, κύριε Κιτσόπουλε. Πώς επηρεάζουν τα μνημόνια, η κρίση, οι ιδιωτικοποίησεις, η αξιολόγηση, όλο αυτό το οικονομικό πλαίσιο? Πόσο έχουν επηρεάσει και πόσο συνεχίζουν να επηρεάζουν την δομή, τη λειτουργία, αλλά και τα επόμενα βήματα και της περιφερειάς μας? Ελάτε, κύριε Ναθανελίδη. Ξεπουλήσανε καταρχήν όλα τα περιφερειακά δρομεία και του Μέγα Αλέξανδρου της Καβάλας. Τώρα βλέπουμε ότι η νέα επιχείρηση, η νέα εταιρεία που το πήρε, η Fraport, βάζει ένα ειδικό τέλος καπέλο στους ταξιδιώτες μας. Τα λιμάνια θέλουν να ξεπουλήσουν. Μιλάει η περιφέρειά μας, συγκεκριμένα μιλάει για το έτος τουρισμού, ενώ ουσιαστικά υπάρχουν πολλά προβλήματα και στα λιμάνια και στο λιμάνι της Κεραμωτής, από τα βαρέα οχήματα τα οποία δεν έχει λυθεί το πρόβλημα αυτό. Οι δρόμοι είναι σε μαύρα χάλια. Μιλάμε για ελλείψεις στα κέντρα υγείας, και συγκεκριμένα και στο κέντρο υγείας της Χρυσοπόλεως,
υπολειτουργεί, δεν έχει τα αυτονόητα, δεν έχει ούτε γάζες έχει, ενώ δέχεται τουρίστες στη Θάσου, στο νησί της Θάσου, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα έκτακτα περιστατικά. Άρα μιλάμε για τουρισμό. Υποδομές όμως δεν έχει, αυτή τη στιγμή η περιφέρεια μας δεν κοιτάει να βρει κάποια κονδύλια ώστε να βοηθήσει και τον τουρίστα που θα έρθει να μην ταλαιπωρηθεί. Όμως θέλω να τονίσω, στην περιφέρεια, αυτή τη στιγμή η περιφέρειά μας είναι δεύτερη νομίζω σε ανεργία, σε ποσοστό ανεργίας. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2016 ήταν στο 23,1 και έχει ανωδικές τάσεις. Άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει καμία απολύτως, κανένας απολύτως σχεδιασμός ώστε να δούνε πώς θα πρέπει να δουν νέες θέσεις εργασίας. Βλέπουμε στην Καβάλα έχουμε το 40% των νέων είναι άνεργοι, από 25 ετών και κάτω 40% ανεργία. Βλέπουμε ότι το 65% των νέων αποφασίζουν αυτή τη στιγμή το 65% να αποφασίζουν να φύγουν έξω να δουλέψουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα βλέπουμε ότι και η περιφέρειά μας έχει σπάσει τα νούμερα αυτή η ανεργία. Μιλάει για τουρισμό, αλλά επί της ουσίας οι νέοι, τα νέα τρινατά, τα μυαλά, τα δικά μας φεύγουν έξω. Και τέλος, θα ήθελα να τονίσω, μιλάνε για το μνημόνιο, δεν έχουμε λεφτά για να προσλάβουμε κτηνιάτρους, δεν έχουμε λεφτά για το ένα και το άλλο. Όμως, βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία από την περιφέρειά μας για τους παράνομους μετανάστες. Θα θίξω ένα μεγάλο ζήτημα, θα είμαι λακωνικός. Στον Δήμο Καβάλας, από τα ταμιακά αποθέματα της Καβάλας αυτή τη στιγμή, έχει δαπανήσει η Δήμαρχος Καβάλας περί των 394.000 ευρώ για να φτιάξουν αυτό το hot spot το οποίο είναι στο στρατόπεδο Σημακοπούλου. Εμείς το καταγγείλαμε και κάναμε επερώτηση ότι πάει να γίνει άτυπο hot spot αυτό και μας είχαν πει ότι όχι, θα φέρουμε 200, θα φιλοξενήσουμε και θα τους διώξουμε. Ανέφερε όμως, και βλέπουμε τη γραμμή την αστική που θέλαμε να κάνουμε για την εξυπηρέτηση αυτών των ατόμων. Ναι, βέβαια. Και πάνω σε αυτό δίνουν 304.000 ευρώ. Αν δείτε, έχουν φτιάξει το χώρο αυτόν, το οποίο τους παρέχουν θέρμανση. Συγγνώμη, ερώτηση. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν από πού? Δόθηκαν από τα ταμεία ποιου? Από τα ταμεία του Δήμου, τα οποία θα ερχόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έδιναν κάποια χρήματα, θα δαπανούσαν χρήματα από τα ταμιακά αποθέματα των κάθε Δήμων και μετά θα τα πέρανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την κεντρική διοίκηση υποτίθεται στα κονδύλια που θα έδινε και την περιφέρεια. Θα ήταν όμως μέσα και τα λεφτά και θα τα έπαιρνα. Από την Επιτροπή Μετανάστευσης. Τα οποία ο Επίτροπος είναι και Έλληνας. Δεν έχουν επαρθεί ποτέ και μάλιστα για να βρουν τα χρήματα που έχουν δώσει αυτή τη στιγμή και ο Δήμος Καβάλας και ο Δήμος Δράμας, για να βρουν τα χρήματα αυτά, τι κάνανε? Ανεβάσανε τα δημοτικά τέλη τα οποία επομίζονται αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πολίτες. Οι δημότες Καβάλας, οι δημότες Δράμας. Άρα μην, και αν δείτε, έχω δει σε ένα πίνακα ότι 4 στους 7 αυτή τη στιγμή δεν έχουν να πληρώσουν ρεύμα. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι έχουν ρεύμα, έχουν θέρμανση κτλ. Και θα πω ότι το τελευταίο είχε έρθει μια συζήτηση στο Συμβούλιο της Ημερήσιας Διάταξης, νομίζω, το οποίο έλεγε για νέα δρομολόγια των ΚΤΕΛ, το οποίο θα περνούσε από το hot spot της Καβάλας, να τους μετακινούν και να τους πηγαίνουν στην πόλη μέσα της Καβάλας. Το καταγγείλαμε εμείς, να περάσει για να τους μετακινούν από τότε στην Καρβάλη στο Κρισιακό Κέντρο. Το καταγγείλαμε και τελικά το θάψανε και το βάλανε στην άκρη. Και θα σας πω και τελευταίο, αυτή τη στιγμή η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, και δεν φοβάμαι να το πω, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας χρωστάει αυτή τη στιγμή στο ΚΤΕΛ, τα επεραστικά ΚΤΕΛ της Καβάλας, πολλά χρήματα. Όμως, για τη μεταφορά δρομολόγια. Το είχαμε αναδείξει και στο δελτίο ειδήσεων. Ναι, αυτή γεγονός. Ενώ όμως για τους μετανάστες, για τα παιδάκια αυτά, τα παιδιά αυτά που παίρνουν από το hot spot, θα πηγαίνουν σε ένα δημοτικό σχολείο στην Καβάλα και μαθαίνουν αραβικά, μαθαίνουν άλλες γλώσσες. Αυτά δεν επομίζονται, δεν τα επιβαρύνεται κανένας. Μου ανοίξατε πάρα πολλά θέματα. Θέλω να σταθώ όμως και να πάρω αφορμή από το τελευταίο. Κύριε Κετσόπουλε, μία ερώτηση. Γνωρίζοντας βέβαια τη θέση της Χρυσής Αυγής στο ζήτημα και έχοντας φιλοξενήσει και στελέχη από το κόμμα, από την Αθήνα για το θέμα,
το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Ένα πρόβλημα το οποίο, θέλοντας και μη, έχει έρθει στην πόρτα σου. Υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί, πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να απογίνουν κάτι. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή προκειμένου να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά την ελληνική ευγένεια. Θα πούμε κάποιες αλήθειες. Νομίζω ότι είναι αφελής κάποιος να πιστεύει ότι απλώς αυτοί οι άνθρωποι είναι πρόσφυγες και δεν έχουν που να πάνε και έρχονται στην Ελλάδα. Μιλούμε για πρόσφυγες και μετανάστες. Πρόσφατη έρευνα έβλεπα ένα στους δύο. Αφήστε με να ολοκληρώσω για να καταλάβετε. Γιατί λοιπόν αφού είναι αμυγός μουσουλμάνοι, δεν πηγαίνουν σε μουσουλμανικά κράτη πλούσια όπως είναι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι πετρελαιάδες που έχουν τόσα δισεκατομμύρια που δεν ξέρουν τι να τα κάνουν και τα κάνουν παλάτια απίστευτα. Και βοηθήσουν και ομόθεση και να τους βοηθήσουν να πάνε εκεί και έρχονται στην Ελλάδα. Γιατί λοιπόν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη κλείνουν, κλειδώνουν τα σύνορά τους, εμείς είμαστε τα σκουπίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έτσι μας θεωρούν και λένε σας πετάμε τα λεφτά, κρατήστε τους εσείς. Δηλαδή κλείνουν τα σύνορά τους. Εδώ ακούμε το εξής. 400 ευρώ λέει θα παίρνει ο κάθε λάθρο μετανάστης που θα βρίσκεται εδώ πέρα. Φτάνει να μην πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ο Έλληνας δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα του, το κόβουν. Και εδώ θέλω μία παρένθεση να κάνω για τη ΔΕΗ. Εδώ λένε ελληματική ΔΕΗ. Μα πώς μπορεί να μην είναι ελληματική, όταν 1,5 εκατομμύριο κόσμος χρωστάει στη ΔΕΗ. Αν πάτε, πιο πολλές φορές έχει στον διακανονισμό παρά στα ταμεία. Δεν έχει κανένας να πληρώσει. Λογικό είναι να είναι ελληματική η ΔΕΗ. Μην τρελάθουμε. Ο λαθρομετανάστης όμως που έρχεται εδώ πέρα μέσα, μένει στα hot spot, παίρνει 400 ευρώ το μήνα. Έχει το ρεύμα δωρεάν, ο Έλληνας δεν έχει να πληρώσει τη δόση. Του κάνουν κατασχέσεις, μην ξεχνάμε, καθημερινώς γίνονται 5.000 κατασχέσεις, τα οποία ο κόσμος είτε από ντροπή είτε από άλλους λόγους δεν θέλουν να μαθευτούν. 5.000 κατασχέσεις γίνονται καθημερινά. Τα παιδιά του πηγαίνουν των λαθρομεταναστών δεύτερης, τρίτης γενιάς τώρα πλέον έχουμε γίνει, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιοι είναι ποιοι. Πηγαίνουν κανονικά στα σχολεία, ενώ τα δικά μας. Πηγαίνεις σε ένα παιδικό σταθμό, αν δεν σου το δεχθούν, θα πληρώσεις 250 ευρώ το μήνα, ενώ αυτοί πηγαίνουν δωρεάν. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Ο Έλληνας να κάθεται στο ταμείο της ανεργίας να πάρει 360 ευρώ και αυτός να έχει να παίρνει 580 ευρώ, δηλαδή δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Θέλω να σταθώ σε αυτό και επειδή αναφέρατε... Η λύση ποια είναι. Γιατί μιλώ και για πολιτικό ζήτημα από τη στιγμή που η γραμμή της χρυσής ευγένειας. Εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα να καταλάβει ο κόσμος. Στο πραξικόπημα της Τουρκίας, έτσι. Κλείσαν τα σύνορα, σφραγίστηκαν με το φόβο μήπως έρθουν οι αντικαθεστωτικοί. Πώς έγινε αυτό το θαύμα, ξαφνικά να σφραγιστούν τα σύνορα, να βγει ο στόλος έξω, να βγει στη θάλασσα, να είναι σε επιφυλακή ο στρατός. Σφραγίστηκαν τα σύνορα και δεν περνούσε κανένας. Και όταν έληξε το πραξικόπημα, ξανά βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση. Θέλω να μου το εξηγήσει ένας λογικά αυτό. Όταν λοιπόν δεν θες να λειτουργήσεις κάποια πράγματα, δεν τα λειτουργήσεις. Εμείς από την αρχή είπαμε, ο στρατός να αναλάβει, να φυλάξει τα σύνορα. Όπως ακριβώς είναι και η αποστολή του. Εγώ όταν πήγα στρατιώτης, μου δώσανε ένα όπλο, μου είπαν λες τρεις φορές άλτισε και πυροβολάς. Συνεπώς, μονομερή διακοπή σε όποια σύμβαση και όποια συνθήκη έχει να κάνει. Τώρα μιλάω απλά, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Καταγγελία του Δουβλίνου. Δηλαδή. Από τη στιγμή τώρα που ζούμε αυτή την κατάσταση και τους έχουμε μέσα, εκτός από αυτό που είπε ο Τάσος Αναθαναλίδης για το Δουβλίνο, μόνο ένας τρελός θα πήγαινε, θα υπέγραφε τέτοιες συνθήκες, δηλαδή να έρχεται κάποιος και να μην μπορεί να φύγει. Να μην τον αφήνεις να φύγει στην Ευρώπη. Δηλαδή, έρχεται χώρα, πύλη εισόδου Ελλάδα, στην Ελλάδα θα βρίσκεται έστω και αν συλληφθεί από Γερμανία και απαγορεύεται να φύγει από τη χώρα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι τρελά. Δεν είναι η Ελλάδα, Γερμανία να σηκώνεται από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, να έχει ανάγκη από εργατικά χέρια, να υπάρχει λειψανδρία λόγω των θανάτων από τον πόλεμο, να έχουμε τις απίστευτες βιομηχανίες να τις λειτουργήσουμε. Εδώ πέρα δεν έχουμε να φάμε εμείς. Οι βιομηχανικές μας περιοχές είναι καταστρεμμένες. Δεν υφίσταται, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει δουλειά για τον Έλληνα. Και θα έρθει ο άλλος εδώ πέρα να βρει εργασία. Πώς όμως θα την βρει την εργασία, όταν παίρνει τα 400 ευρώ και ο Έλληνας πάει και δουλεύει, γιατί αυτή τη στιγμή θέλω να πω πολλά πράγματα, δεν μας παίρνει χρόνος. Δουλεύουν γυναίκες. Σε μέρη εστίασης, σε εστιατόρια δηλαδή ταβέρνες, για 17 ευρώ με ροκάματο. Αυτού μας καταντήσανε και αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα 400 ευρώ, κάνουν και μια δεύτερη δουλειά. Ακόμα και εδώ στην Αλεξανδρούπολη, δειλά-δειλά, εμφανίζονται Πακιστανοί πρώτα να πλένουν τα τζάμια, όπως ξεκίνησε και στην Αθήνα σιγά-σιγά, το ίδιο ακριβώς θα γίνει σε όλη την Ελλάδα. Το ερώτημα παραμένει, κύριε Κετσόπουλο, και επειδή ανοίξαμε και ξεφύγαμε από τα στενά δεδομένα και όρια της περιφέρειας, πολιτική λύση μπορεί πολιτική να λύση. Αυτοί οι άνθρωποι συλλαμβάνονται, καταρχήν είπαμε, κάθε έγκλημα, καταρχήν είναι. Καταθέσαμε νόμο στην Βουλή, η Χρυσή Αυγή, για τη λαθρομετανάστευση. Και λέμε μέσα, είναι ιδιώνυμο έγκλημα όποιος περνάει παράνομα τα σύνορά μας. Θα συλλαμβάνεται, θα μεταφέρεται σε χώρο όπου δεν θα είναι ούτε ξενοδοχείο, ούτε κάτι το οποίο δεν έχει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή, να του παρέχουμε θέρμανση, στέγαση, φαγητό. Θα είναι χώροι όπου θα έχουμε και κοινωνική προσφορά, δηλαδή κοινωνική εργασία.
θα εκτείουν την ποινή τους στην ουσία και από εκεί και μετά θα απελάβνονται. Όχι να είναι δηλαδή σε τριάστερο ξενοδοχείο και να έχουν εδώ πέρα και να λέμε ευχαριστούμε τους λαθρομετανάστες που μας προτιμούν. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Υπάρχουν λύσεις, φτάνει να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το κράτος. Δεν θέλουν να τα λειτουργήσουν και σας έδειξα το παράδειγμα με το πραξικόπημα στην Τουρκία. Κύριε Κιτσόπουλε, βλέπω ότι ο χρόνος μας περνάει και έχετε δίκιο ότι ο χρόνος δεν είναι πολύς για όλα τα θέματα. Θέλω να κλείσω και να κλείσω και με σας, κύριε Ναθανελίδη. Ένα μικρό σχόλιο, πιστέψτε με, ένα πολύ μικρό σχόλιο. Τους αριθμούς ανέφερε ο κύριος Ναθανελίδης, ο οποίος πρέπει να πω όχι μόνο η Καβάλα, αλλά νομίζω όλοι οι Δήμοι της περιφέρειας αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να διεκδικούν την πρωτιά σε περιφερειακό επίπεδο σε ανεργία. Για συντομία του χρόνου, μόνο μια αναφορά θα κάνω. Ας αναρωτηθεί ο κόσμος τι γίνεται με τη γεωθερμία. Έχουμε εδώ πέρα γεωθερμία την οποία για δεκαετίες είναι ανεκμετάλλευτη και κανένας δεν την εκμεταλλεύεται. Να πω για το ζεόλιθο, να πω για πράγματα δηλαδή που θα αποφέρουν κέρδη εδώ στην περιοχή. Κανένας δεν ασχολείται, γίνεται ένα πυροτέχνημα. Το ζήτημα της γεωθερμίας τουλάχιστον δόθηκε τώρα η πρώτη άδεια εκμετάλλευσης. Συγγνώμη λίγο. Η γεωθερμία, δεν είναι τωρινή, δεν βγήκε τώρα το ζεστό νερό. Η γεωθερμία θα έπρεπε από την ύπαρξη του ελληνικού κράτους να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την εκμετάλλευση όταν περιοχές που είναι στον αρκτικό κύκλο όπως η Ισλανδία έχουν θερμοκήπια και παράγουν. Λοιπόν, να μιλήσουμε για την ανεργία. Δεν γίνεται να μην κατανοεί κάποιος, έστω και προετοετής φοιτητής στην οικονομία, να μην ξέρει ότι όταν εγώ βάζω φόρους και φτάνω μέχρι και 80% στο τζίρο των επιχειρήσεων, κανένας δεν θα καθίσει εδώ όταν δίπλα στα διπλανά κράτη υπάρχουν φορολογίες των 10%, των 2% αφορολόγητα μόνο και μόνο για να έχουν θέσεις εργασίας. Δηλαδή διώξαμε πάνω από 50.000 επιχειρήσεις, δεν ξέρουμε τον αριθμό. Βασικά έχει κλείσει το σύμπαν, δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν πάει στην Τουρκία, έχουν πάει στη Βουλγαρία, έχουμε μείνει άνεργοι εμείς και έχουν τα προϊόντα τους πίσω. Δηλαδή, τι λέει η Χρυσή Αυγή, ό,τι φορολογία έχουν αυτοί, να έχουμε κι εμείς. Θα πάρουμε πιο πολλά έσοδα, θα έχουμε αν γυρίσουν πίσω επιχειρήσεις, αν πατάξουμε την ανεργία αυτόν τον τρόπο, όταν δηλαδή ο άλλος έχει την ίδια φορολόγηση, 10% ας το πούμε έτσι, που έχει η Βουλγαρία. Γιατί να μην είναι 10%, όταν εσύ έχεις διώξει όλες τις επιχειρήσεις, ποιον θα φορολογήσεις εδώ πέρα. Και ας φορολογήσουν τους Βούλγαρους που έρχονται και δουλεύουν στα χωράφια τα δικά μας. Ας φορολογήσουν το όταν βγάζουν τα λεφτά. Να μπουν δασμοί στα προϊόντα, να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δηλαδή, έρχονται όλα τα προϊόντα απ' έξω χωρίς δασμούς. Πώς θα ανταγωνιστείς εσύ τον άλλον που είναι στην Κίνα, τον άλλον που είναι στη Βραζιλία. Το μείζον ζήτημα της φορολογίας στο κρατό, πιστέψτε μου, ως ερώτημα το έχω θέσει και εγώ πολλές φορές σε πολλά παράθυρα συζήτηση στο γιατί ο δικός μας φορολογικός. Τι μπορούσα να κάνουμε, ας πούμε, για τον αγροτικό τομέα. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ελιές, λάδι. Ο πράσινος χρυσός της Ελλάδος. Έτσι. Δεν θα μπορούσε το κράτος να κάνει μια συμφωνία με το Ιράν, με τη Ρωσία, να γυρίσει ο κόσμος πίσω στα χωράφια στις ελιές, να πάρει όλη την παραγωγή και όχι να τους πουλάμε στους Ιταλούς, στους Πορτογάλους, στους Ισπανούς, να πούμε για ένα κομμάτι ψωμί αυτή να το παίρνουν και να το πουλάνε χρυσό στην Αμερική. Μια νοτελεία πρέπει να ζητήσω. Θα κλείσω με πολιτικό ερώτημα, κύριε Κιτσόπουλε, και με σας, κύριε Ναθανελίδη, και θα ξεκινήσω από εσάς. Θέλω να ρωτήσω αν και θα παρακαλούσα για μια σύντομη απάντηση, όσο είναι το δυνατόν ευκολότερο. Στις προηγούμενες εκλογές, η Ελληνική Αυγή ήταν πέμπτη δύναμη. Θέλω να ρωτήσω αν σε κεντρικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, πιστεύετε ότι τα ποσοστά αυτά, το ποσοστό που επετεύχθη τότε, το οποίο ήταν στο 5,96, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αν πιστεύετε ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερο και σε επίπεδο χώρας αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας, και αν τελικώς η ψήφος στη Χρυσή Αυγή και προκειμένου στην Ελληνική Αυγή είναι ψήφος αντίδρασης ή ψήφος ουσίας. Όσο το δυνατόν συντομότερη απάντηση, παρακαλώ. Έλατε, κύριε Ναθανελίδη. Εμείς ως περιφερειακοί σύμβουλοι, που είναι αυτοδιοικητικός τομέας Χρυσής Αυγής, λάβαμε αυτό το ποσοστό και πιστεύω ότι προσπαθούμε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να αναγάγουμε προβλήματα των πολιτών της περιφέρειάς μας. Έχουμε κάνει πολλές επερωτήσεις της καθημερινότητας στα προβλήματα και για τους αγρότες έχουμε τοποθετηθεί, μάλιστα και για την έλλειψη κτηνιατρικής υπηρεσίας. Έχουμε τοποθετηθεί για... για τη ζωνόσο, δεν είπαμε για τον, ότι η περιφέρεια έχει δώσει κονδύλι για το ΔΕΠ, για το ΓΑΤ, για την τουρκική μειονότητα της νεολαίας, έχει δώσει κάποια χρήματα, το καταγγείλαμε αυτό για μια τουρκική εκδήλωση. Έχουμε κάνει άπειρες ερωτήσεις για τους μελισσοκόμους, και έρχονται και άλλες υπερωτήσεις για την καθημερινότητα και τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών μας. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα 2,5 χρόνια και εμείς πρώτη φορά βγήκαμε στην περιφέρεια με τον Χρήστο του Κιτσόπουλο. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, γιατί η γραμμή μας είναι πρώτα ο Έλληνας.
πάνω απ' όλα από το Έλληνας. Το κρατώ, κύριε Κιτσόπουλε, την απάντηση στο ερώτημα και κλείνουμε με αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω ότι στην ουσία είμαστε η Χρυσή Αυγή. Ο κόσμος δεν το ξέρει γιατί δεν υπάρχει καμιά προβολή σε εμάς, τουλάχιστον σαν περιφερειακή σύμβουλη. Δεν γνωρίζει τι γίνεται, δεν μας ξέρει καν για να έρθει να διαμαρτυρηθεί σε εμάς, δηλαδή να μας πει το πρόβλημά του και να ζητήσει να το προωθήσουμε. Δεν μας γνωρίζουν καν. Εκεί είναι ένα θέμα. Στην πραγματικότητα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ναι, στην αρχή μπορεί να ήταν σαν ψήφος διαμαρτυρίας η ψήφος στη Χρυσή Αυγή, στην Ελληνική Αυγή, οπουδήποτε. Περνώντας όμως ο χρόνος και αν δεν γινόταν αυτά που έγιναν, οι διώξεις και όλη αυτή η χρυσαυγιάδα που λέμε, η Χρυσή Αυγή, όπως είχε δείξει και το βίντεο Μπαλτάκου, είχε φτάσει στο 15-18%. Και ενδεχομένως γι' αυτό κρατιέται η δίκη τόσα χρόνια, γι' αυτό θέλουν να θεωρούμαστε εμείς υπόδικοι, για να φοβάται ο κόσμος να μην έρθει να μας πλησιάσει. Δεν είναι ότι δεν έχουμε και ανθρώπους. Βέβαια, ήρθαν και σε εμάς πολλοί πολιτικοί γυρολόγοι, ήρθαν και έφυγαν. Προσπαθεί η Χρυσή Αυγή να σταθεί όρθια και να κάνει μια κάθαρση, να είναι καθαρή όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Αλλά ο κόσμος πρέπει να κατανοήσει ότι η πραγματική και η μόνη αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή είναι η Χρυσή Αυγή και η Ελληνική Αυγή στην περιφέρεια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το έχουν αποδείξει και οι εκλογές που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρονικά διαστήματα που έγιναν. Είδαμε Νέα Δημοκρατία Πασόκ μαζί στην κυβέρνηση που πριν 20 χρόνια το θεωρούταν αδιανόητο. Είδαμε ΑΝΕΛ με το ΣΥΡΙΖΑ πράγματα εξωφρενικά, ασυμβίβαστα δηλαδή. Τελικά, από ό,τι αποδέχθηκε, όλοι μαζί στο φαΐ στην κουτάλα και απ' έξω ποιοι είναι, στη χρυσή, ή είναι η Χρυσή Αυγή που πρέπει να πάει φυλακή γιατί λέει τις αλήθειες. Λέει οι κλέφτες να πάνε φυλακή, να επιστρέφουν τα κλεμμένα. Λέει η εθνική παραγωγή, λέει κάποια πράγματα που πονάνε γιατί καλομάθαμε στην καλοπέραση και στην λογική ότι το κράτος μας δίνει με τους κομματικούς στρατούς και βρισκόμαστε στην ουσία σε αυτή την κατάσταση από εκείνα τα δάνεια που παρθήκαν που θα έπρεπε να γίνουν έργα υποδομής, θα έπρεπε να έχουμε να παράγουμε για να δώσουμε πίσω υποτίθεται τα δάνεια, αλλά στην ουσία έγιναν οι κομματικοί στρατοί που αυτή τη στιγμή συντηρούν τις κυβερνήσεις. Και τώρα που γκρεμίζεται το σύστημα, όλοι είναι αποσβολωμένοι γιατί φοβούνται. Αν εγώ δεν τους ψηφίσω, θα χάσω τη θέση έστω και αυτό το χιλιάρικο από τα 2-2,5 χιλιάρικα που παίρνανε, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν ξεφτυλιστεί τα πάντα και μιλάμε για μισθούς 380-480 και στην ουσία δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα στον εργαζόμενο και όλα αυτά είναι απόρρια των πολιτικών αυτών των κομμάτων. Η Χρυσή Αυγή είναι εδώ και λέει επιστροφή στην εθνική παραγωγή. Πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι, να βασιστούμε στα πόδια μας. Η Ελλάδα είναι ένα πλούσιο κράτος με τη σωστή διαχείριση και με τις σωστές συμμαχίες που πρέπει να γίνουν, γιατί δυστυχώς οι σύμμαχοί μας ποτέ δεν μας βοήθησαν. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι και παρά μόνο έτσι με τις προτάσεις της Χρυσής Αυγής, μόνο έτσι υπάρχει περίπτωση να ξεκολλήσουμε από αυτό το τέλμα. Αλλιώς είμαστε τελειωμένη υπόθεση. Κύριε Κιτσόπουλε, κύριε Ναθαναηλίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίως, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε εσάς που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη και πάλι στο Πολιτικό Βαρόμετρο.